Στο δρόμο Αγρινίου Καρπενησίου υπάρχει ένας οικισμός, η Ραΐνα, 16,5 περίπου χιλιόμετρα από το Αγρίνιο, που ανήκει στην κοινότητα Σκουτεσιάδας του Δήμου Αγρινίου. Ανάμεσα στα σπίτια αυτού του οικισμού, το τονίζω, ανάμεσα στα σπίτια, από τη δεκαετία του 70 μέχρι σήμερα, λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα υπερυψηλής τάσης της πρώην ΔΕΗ και Νίνα ΔΜΙΕ, το επωνομαζόμενο Κίτα Χελόου. Αρχικά εγκαταστάθηκε σε περίπου 164 παλωτριωμένα στρέμματα που βρίσκονται μέσα στο χωριό. Το χωριό προϋπήρχε. Χαρακτηριστικό της εγκύτητάς του με τους χώρους διαβίωσης και εργασίας ανθρώπων είναι ότι σε απόσταση 30 μέτρων από αυτό προϋπήρχαν και υπάρχουν ακόμη και σήμερα σπίτια που κατοικούν άνθρωποι, κατοικούν μικρά παιδιά. Οι κρατικές υπηρεσίες τότε, προφανώς βάζοντας τη σιγαριά από τη μια την επέκταση και λειτουργία ενός φορέα της ΔΕΗ και από την άλλη όχι απλά την υγεία των κατοίκων, αλλά κάθε πρωτόκολλο που υπήρχε για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας, επέλεξε με έναν απάνθρωπο και ανάλγητο τρόπο την υγεία των κατοίκων που υπήρχαν σε αυτό το χώρο και εγκατέστησε το ΚΙΤ. Αρχικά αυτό είχε δύο γραμμές 150 κιλοβάτ από τα φράγματα της περιοχής και μια γραμμή 400 κιλοβάτ προς το δίστομο Βιωτίας. Σήμερα τι έχει? Έχει 10 γραμμές μεταφοράς, 8 των 150 κιλοβάτ και 2 των 400. Όσο άσχετος και να είναι κάποιος με το θέμα, αμέσως αντιλαμβάνεται ότι ο τρομακτικός πολλαπλασιασμός των γραμμών, τι αντίστοιχο πολλαπλασιασμό της εκπαιμπόμενης ακτινοβολίας έχει επιφέρει. Βράζουν οι άνθρωποι και κυρίως τα παιδιά. Υπάρχουν σχετικές εγκύκλοι του Υπουργείου Υγείας που καθορίζουν τα ηλεκτρικά φορτία και τις επιτρεπόμενες αποστάσεις κατοικημένων περιοχών. Αυτές στη συγκεκριμένη περιοχή ουδέποτε εφαρμόστηκαν. Κύριε Υπουργέ, τα ερωτήματα που βάζουν οι κάτοικοι και που μεταφέρει, αν θέλετε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι: ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμοστούν οι εγκύκλοι του Υπουργείου Υγείας για τις επιτρεπόμενες αποστάσεις οικισμών από τα ΚΙΤ, τα κέντρα υπερυψηλής τάσης και γραμμές υψηλής τάσης, χωρίς καμιά επιβάρυνση φυσικά των κατοίκων? Δεύτερο, να ερευνηθούν μέσω ενός επίσημου φορέα οι επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία από τη λειτουργία του εν λόγω ΚΙΤ της ΔΕΗ και να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα, όπως και να αποδοθούν επίσης αποζημιώσεις όπου αυτές προκύπτουν και προβλέπονται. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Παπαναστάση, το κέντρο υπερυψηλής τάσης Αχελόου, όπως και όλοι οι υποσταθμοί του συστήματος μεταφοράς, είναι απαραίτητοι για την τροφοδότηση κάθε γωνιάς Ελλάδας με ηλεκτρική ενέργεια. Εννοείται πως κατανοώ και συμμερίζομαι την ανησυχία, τη δική σας, όπως και πολλών άλλων ανθρώπων, για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων του οικισμού της Ραΐνας. Είναι σωστή η επισήμανσή σας ότι το ΚΙΤ βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω και θα σας αναφέρω την τεκμηρίωση, πως στηρούνται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μεριμνά για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και τη λειτουργία των ΚΙΤ σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέποντας τώρα την περίπτωση του ΚΙΤ Αχελόου. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει εκδοθεί το 2008 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το ΚΙΤ αυτό και παρατάθηκε ως το 2033 με απόφαση πάλι του Υπουργείου στις 18 Φεβρουαρίου του 2021, πέρσι. Από το φάκελο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαπιστώνεται ότι οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο ΚΙΤ Αχελόου είναι κάτω από τα θεσμοθετημένα όρια. Δεν έχει επίσης ποτέ υποβληθεί στην υπηρεσία του Υπουργείου μας, Διεύθυνση δηλαδή Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καμία αναφορά σχετικά με υπέρβαση των ορίων. Αλλά εμείς δεν μένουμε σε αυτό. Ο ΑΔΜΙΕ λαμβάνει μέρημνα για την προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, τηρώντας απαρέγκλιτα τους όρους του ισχύοντος θερμικού πλαισίου. Το ΚΙΤ Αχελόου δεν προκαλεί επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και αποτελεί καθαρό έργο, δεδομένου ότι δεν εκπέμπονται αέρια, υγρά ή στερεά απόβλητα που να ρυπαίνουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τον αέρα, το έδαφος ή τα νερά και δεν προκαλούν επίπτωση στην πανίδα ή τη χλωρίδα της περιοχής.
Από τη λειτουργία του ΚΙΤ Αχιλλέου δεν εκπέμπονται αέριοι λίποι, δεν δημιουργούνται αναταράξεις ή αλλαγές στα αέρια ρεύματα και στο κλίμα της περιοχής και δεν έχει την παραμικρή επίδραση στο επιφανειακό ή υπόγειο δίκτυο απορροών της περιοχής. Ο ΑΔΜΙΕ μελετά και κατασκευάζει τις εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους ισχύοντες διεθνείς και ελληνικούς κανονισμούς. Η συντήρηση του εξοπλισμού γίνεται περιοδικά, ακολουθώντας τις συστάσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού και τις βεβαίως διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι μετρήσεις γίνονται πάντοτε και όπως σας είπα, πουθενά και ποτέ δεν έχει διαπιστωθεί ότι εκπέμπονται ρήπη ή ότι η εκπομπή είναι πάνω από τα θεσμοθετημένα επιτρεπτά όρια. Στη δευτερολογία μου θα σας πω και για τον καθορισμό των ορίων και για τα ασφαλή όρια έκθεσης κοινού και πού βρίσκεται το ΚΙΤ Αχιλλέου επ' αυτών. Ευχαριστώ. Καλό, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, ο οικισμός Ραΐνας το 88 ορίζεται με δύο ΦΕΚ ως οικισμός, το 411 και το 181, τα οποία θα κατατεθούν στη συνέχεια στα πρακτικά. Μέσα σε αυτά τα ΦΕΚ ρητά ορίζεται, και το λέω αυτό πραγματικά γιατί θεωρώ την απάντησή σας, τουλάχιστον σαν πρωτολογία, απογοητευτική, ορίζεται ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλατεία και δεν υπάρχει σε αυτό τον οικισμό, ως κέντρο του οικισμού, ορίζεται το σχολείο και η εκκλησία. Είναι σαφέστατα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εκεί που συγκεντρώνονται οι βασικές λειτουργίες του οικισμού και είναι ευνόητο αυτό. Αν είχε ληφθεί σαν κέντρο του οικισμού το σχολείο ή η εκκλησία, τότε το ΚΙΤ Αχιλλέου θα βρίσκονταν πραγματικά κατά μεσής του οικισμού και πέστε στους συμβούλους σας να σας λένε πραγματικά γεγονότα, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν σας είπαν την αλήθεια. Άλλο στοιχείο. Το 2002 δημιουργείται η τελευταία γραμμή της μεταφοράς 400 κιλοβάτ. Περνάει σε απόσταση 50 μέτρα από σπίτι. Ας έρθει σύμβουλός σας και επιστήμονας να πει ότι αυτό έτσι προβλέπεται από τα πρωτόκολλα τα οποία τηρούνται. Υπάρχει εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας του 2000 που προβλέπει τουλάχιστον ελάχιστη απόσταση 100 μέτρων. Πυλώνας 50 μέτρα από σπίτι. Παρά αυτές την ύπαρξη αυτών των κατάφορων παραβιάσεων, ποτέ δεν υπήρξε μέρημνα για να υπάρξει κυβερνητική μέρημνα, για να υπάρξει και να υλοποιηθεί μια εξειδικευμένη μελέτη νοσηρότητας των κατοίκων του οικισμού. Βράζουν οι άνθρωποι δίπλα κολλητά στον ΚΙΤ. Το αναφέρω αυτό γιατί, και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, γιατί είναι μια πραγματικότητα που τη ζουν οι κάτοικοι. 15 περιστατικά καρκίνου σε 14 σπίτια γύρω από το ΚΙΤ Αχιλλέου. 10 περιστατικά θυροειδή, 8 περιστατικά οφθαλμικού καταράκτη, ο γιος του Σπύρου 4 χρόνων, θυροειδή το παιδάκι, φάρμακα για όλη τη ζωή. Σε μια οικογένεια ο γιος έχει λευκαιμία. Στη μητέρα του που είχε βηματοδότη, της είπε ο γιατρός μην πας στην εκκλησία. Επιλέγει να πηγαίνει η εκκλησία γιατί είναι κολλητά στο ΚΙΤ. Αυτή είναι αυτή η πραγματικότητα. Υπάρχει πρώτερη δικαστική απόφαση για το ΚΙΤ Αργυρούπολης. Αναγνωρίζει ότι τα κέντρα υπερυψηλής τάσης δημιουργούν καρκίνο, θυροειδή, καταράκτη, στα μάτια και άλλες ασθένειες. Στην Αργυρούπολη είχε 150 κιλοβάτ γραμμές μεταφοράς και όχι 400 κιλοβάτ, ούτε σε αυτόν τον αριθμό. Να σημειωθεί ότι τη δικαστική απόφαση που λήφθηκε υπόψη, κοινοβουλευτική ερώτηση του κυρίου Μητσοτάκη, δεν ήταν κυβέρνηση τότε η Νέα Δημοκρατία, το 2006. Το 2013 λοιπόν, γι' αυτό που λέτε ότι δεν μολύνεται το περιβάλλον ούτε τα υπόγεια ύδατα, έγινε έκρηξη μετασχηματιστή στον ΚΙΤ Αχιλλέου. Την ανοχή σας για λίγο, κύριε Πρόεδρε, γιατί είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο το θέμα. Έκαιγε τρεις μέρες. Τι έκαιγε? Έκαιγε κλοφέν. Έκαιγανε άλλα υλικά. Κανείς δεν είχε την ευαισθησία να ενημερώσει τους κατοίκους. Τα ποκαίδια έμειναν εκτεθειμένα στο έδαφος για μήνες. Έβρεχε, η περιοχή είναι ιδιαίτερα βροχερή. Τι πέρασε στα υπόγεια ύδατα? Κανείς δεν ξέρει. Οι συνέπειες λοιπόν για την υγεία των εργαζομένων, των πυροσβεστών, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και των κατοίκων είναι ανυπολόγιστες. Μπορούν να ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία. Εγώ θα καταθέσω στα πρακτικά και φωτογραφίες αυτής της πυρκαγιάς και μια πραγματογνωμοσύνη που υπάρχει. Παραβιάζεται, ναι ή όχι, η ΑΕΠΟ, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων που έχει πάρει το ΚΙΤ για τη λειτουργία του. Ναι ή όχι, εμείς λέμε ναι και καταθέτουμε και τις δύο, και τα δύο αυτά έγγραφα. Θα τα καταθέσουμε στα πρακτικά. Υπάρχουν μετρήσεις, όπως είπατε, από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας που επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο οι πρώτες μετρήσεις δεν επιβεβαίωσαν, γιατί έγιναν σε ημέρα, μια σπάνια μέρα για την περιοχή, ξηρασίας, γιατί η περιοχή είναι μέσα στην υγρασία. Παρακαλώ. Και μέσα στη βροχή και βγήκαν ωραίοι. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έγινε δεύτερη μέτρηση μετά, με συνθήκες φυσιολογικής υγρασίας. Οι μετρήσεις ήταν στον ουρανό. Τι άλλο δηλαδή μπορούν να περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι? Ήδη υπάρχουν βέβαια και σχέδια από ιδιωτικούς φορείς να, πάντοτε με επίκεντρο τη Ραΐνα, να αναπτυχθεί περισσότερο. Τι μπορούν να περιμένουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ποια είναι η προοπτική τους? Η μόνη είναι να πέσει ο ουρανός και να τους πλακώσει, όλα τα άλλα τα έχουν υποστεί. Μην τους ξαναπείτε πάλι τα όμορφα, τα λόγια, τα μεγάλα, γιατί δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, είναι ψεύτικα. Δώστε λύση στο βάτσανο που έχουν αυτοί και τα παιδιά τους τώρα. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Παπαναστάση, λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι τα επιτρεπτά όρια ασφαλείας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον βεβαίως, βάσει των κανονισμών που διέπουν τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία. Να δούμε λοιπόν η επιστήμη τι μας λέει. Ποια είναι τα όρια αυτά, τα ασφαλή? Τα όρια λοιπόν καθορίζονται στην οδηγία της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας έναντι μη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Είναι ο επίσημα αναγνωρισμένος οργανισμός για την προστασία των ανθρώπων έναντι των ηλεκτρικών, μαγνητικών και ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, και είναι αναγνωρισμένα αυτά τα όρια που έχει βγάλει αυτή η Διεθνής Επιτροπή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς φορείς. Τα όρια μάλιστα υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπερίφθηκαν στη σχετική σύσταση του 1999. Για να καθορίσει λοιπόν αυτή η Διεθνής Επιτροπή τα όρια, εξέτασε και στάθμισε όλες τις σχετικές επιστημονικές εργασίες, όλα τα διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη εργασίες επιστημονικές, διεθνώς αναγνωρισμένες από επιστημονικούς φορείς με διεπιστημονική σύνθεση. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα όρια. Τα κοινά όρια της οδηγίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεχή έκθεση του κοινού του ανθρώπου σε πεδία συχνότητας 50 Hz είναι για το ηλεκτρικό πεδίο τα 5.000 V ανά μέτρο και για το μαγνητικό πεδίο τα 100 μικροτέρα. Τονίζεται ότι στους κανονισμούς για την προστασία των ανθρώπων ορίζονται οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου, που είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, και όχι οι ελάχιστες αποστάσεις από τις πηγές. Μας λένε δηλαδή οι επιστήμονες ότι σημασία έχει τι εκπέμπεται και όχι πόσο κοντά είσαι στην πηγή. Το σημασία έχει τι εκπέμπει η πηγή. Και σας είπα ποια ήταν τα όρια. Τα ασφαλή όρια έκθεσης κοινού αποτελούν και όρια πρόληψης και προφύλαξης και όχι όρια επικινδυνότητας, ενώ εμπεριέχουν μεγάλους συντελεστές ασφαλείας. Οι προβλέψεις λοιπόν όλων αυτών των οδηγιών και των συστάσεων ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία το 2002 με την κοινή υπουργική απόφαση περί μέτρων προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων. Η απόφαση είχε συνυπογραφεί και από τον Υπουργό Υγείας, μεταξύ άλλων, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένα εχέγγυο επιστημονικής επάρκειας και ορίστηκε ως αρμόδια υπηρεσία για την προστασία του πληθυσμού και του περιβάλλοντος από τις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες και για να διεξαγάγει ελέγχους και μετρήσει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Η Ελληνική Επιτροπή λοιπόν Ατομικής Ενέργειας έχει εκπονήσει πληθώρα εκθέσεων σχετικά με τις μετρήσεις των επιπέδων του ηλεκτρικού και του μαγνητικού πεδίου που δημιουργούνται από τις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως το ΚΙΤ αυτό. Και αυτές οι μετρήσεις μας αποδεικνύουν επιστημονικά ότι καμία τιμή δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια. Οι τιμές μάλιστα που έχουν μετρηθεί, οι μετρήσεις γίνονται συνέχεια, προσδιορίζονται σημαντικά χαμηλότερες από την οριακή. Σύμφωνα λοιπόν με τις πλέον πρόσφατες μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που πραγματοποιήθηκαν με ημερομηνία 18 Φεβρουαρίου του 2022 από τον τομέα διαχείρισης εξοπλισμού υψηλής τάσης του ΑΔΜΙΕ, οι μετρηθήσεις τιμές δεν υπερέβησαν τα ασφαλή όρια έκθεσης του ανθρώπου και είναι κατά πολύ χαμηλότερες από αυτές που ορίζονται.
Τέτοιες μετρήσεις διενεργούνται διαρκώς και σε τακτική βάση και επαναλαμβανόμενα. Ο ΔΕ ΑΔΜΙΕ διενεργεί μετρήσεις κατόπιν ετοιμάτων πολιτών και φορέων και σε συνεργασία με τρίτους φορείς όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με την Ελληνική Επιτροπή Φυσικά Ατομικής Ενέργειας. Κατά συνέπεια, αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται επιστημονική τεκμηρίωση σχετικά με την επικινδυνότητα για την ανθρώπινη υγεία, εφόσον ισχύουν τους κανονισμοί και οι οδηγίες στηρούνται και εφαρμόζονται. Σας ευχαριστώ πολύ.